Focus Live μέρος δεύτερο. Έχουμε εδώ κοντά μας, να θυμίσω, τον κύριο Ευάγγελο Βενέτη, Διευθυντή Προγράμματος Μέσης Ανατολής του ΕΛΙΑΜΕΠ, και τον κύριο Γιώργο Καπόπουλο, δημοσιογράφο, αλλά και άνθρωπο που γνωρίζει σε βάθος τα διεθνή θέματα και ζητήματα, και όχι μόνο τα γνωρίζει, αλλά ξέρει να τα αναλύει και με έναν τρόπο που νομίζω ότι είναι, μας δίνει πολλά πράγματα να καταλάβουμε και να μάθουμε. Γιατί ξέρετε, εμείς στην Ελλάδα έχουμε μια άποψη ότι είμαστε εμείς το κέντρο του κόσμου και οι άλλοι είναι η περιφέρεια. Αλλά τελικά καλό είναι να γνωρίζουμε τι γίνεται γύρω μας για να μπορούμε να εκτιμήσουμε και τη στάση μας και τη ζωή μας εδώ, σε αυτή τη χώρα που ζούμε, σε αυτό το κομμάτι της γης που λέγεται Ελλάδα. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ένα θέμα. Ξέρετε, θέλω να μου πείτε έτσι με δύο κουβέντες πριν περάσουμε στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη είναι ένας μεγάλος, μεγάλο δεύτερο. Πώς βλέπετε, κύριε Βενέτη, τις νέες συμμαχίες και τους απέναντι, όπως διαμορφώνονται μετά τον Brexit, μετά τον Τραμπ, μετά τον Ερντογάν, το πραξικόπημα κατά Ερντογάν εννοώ. Πώς τις βλέπετε τις νέες συμμαχίες? Εσείς θέλω να μου δώσετε μία δική σας έτσι προσέγγιση των θεμάτων αυτών. Πώς τη βλέπετε? Εννοείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε διεθνές? Όχι, βλέπουμε τον Πούτιν να θέλει να προσεγγίσει τη Μόσχα, το Τραμπ να θέλει να προσεγγίσει τον Πούτιν. Το Πούτιν να τα έχει ψηλοφτιάξει με την Τουρκία, αλλά όχι σοβαρά. Βλέπουμε το να θέλει να τα χαλάσει ο Τραμπ με τον Ιράν που έκανε μια προσπάθεια ο Ομπάμα. Να θέλει να παίξει απέναντι στην Κίνα, η οποία είχε κατά κάποιο τρόπο είχε γίνει μια προσέγγιση καλή επί εποχής Ομπάμα. Βλέπουμε ένα διεθνή περίγυρο να έχει τέλος πάντων πολλές διαφορετικές έτσι, καταστάσεις και προσεγγίσεις και δηλαδή μια ανακατάταξη συμμαχιών, να το πω έτσι διαφορετικά για να το καταλάβουμε όλοι μας. Κύριε Παπαδόπουλε, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ένα παγκόσμιο κενό ισχύως αυτή τη στιγμή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες αποτελούν τον τοποτηρητή της νέας τάξης πραγμάτων, όπως είχε ανακοινωθεί μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και του τείχους του Βερολίνου, κάθε μέρα που περνάει αδυνατούν να διαχειριστούν τα πράγματα για τα οποία έχουν, θα λέγαμε, επιφορτιστεί ως παγκόσμια δύναμη πολιτική και όχι μόνο. Έχοντας λοιπόν αυτό υπόψη, πρέπει να πούμε ότι αυτό το κενό ισχύως, η ιστορία και η γεωγραφία καλούν να το γεμίσει κάποιος άλλος. Αυτός ο άλλος σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η Γερμανία. Σε ευρασιατικό επίπεδο είναι η Ρωσία. Σε ασιατικό επίπεδο και παγκόσμιο είναι η Κίνα, ο μεγάλος αντίπαλος των ΗΠΑ. Το γεγονός ότι υπάρχει ένας συνορωσικός άξονας, αντιαμερικανικός συνορωσικός άξονας, πέριξ του οποίου έχουν ενωθεί και μαζευτεί τα λεγόμενα BRICS, οι χώρες εκείνες δηλαδή, οι οποίες επιδιώκουν να φτιάξουν μια εναλλακτική αγορά έναντι της λεγόμενης διεθνούς χρηματοπιστωτικής αγοράς, κάθε μέρα που περνάει προσπαθούν να σφυριλατίσουν περισσότερο τις σχέσεις τους και να δομήσουν ένα τέτοιο σχέδιο και πλάνο, το οποίο βέβαια έχει πολλές προκλήσεις και είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί με δεδομένη την μεγάλη γεωπολιτική επιρροή που ασκεί το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σε πολιτικό και γεωπολιτικό επίπεδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν αυτή τη στιγμή να διαιρέσουν το συνορωσικό άξονα, προσεγγίζοντας μέσω του Ντόναλντ Τραμπ τον πρόεδρο της Ρωσίας Πούτιν, ούτως ώστε να δοθούν τα κατάλληλα ανταλλάγματα για να υποχωρήσει η Ρωσία σε κομβικά σημεία που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν να έχουν τον πρώτο λόγο. Και αναφερόμαστε βέβαια στο Κουρδικό. Το Κουρδικό είναι εξαιρετική σημασία για δύο λόγους για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Το πρώτο είναι ο ενεργειακός παράγοντας, τα κοιτάσματα της Μοσούλης, της οποίας η πολιορκία βρίσκεται σε εξέλιξη και θα βρίσκεται για αρκετό καιρό ακόμη. Το αποτέλεσμα αυτής της πολιορκίας θα κριθεί στο τραπέζι της διπλωματικής κονίστρας μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, θα μπορούσαμε να πούμε. Και αφετέρου, ένα Κουρδιστάν ανεξάρτητο και ισχυρό στην περιοχή αναμένεται, σύμφωνα με τα σχέδια των ΗΠΑ και του Ισραήλ, να ενισχύσει τη γεωπολιτική ασφάλεια του Ισραήλ. Γιατί, όπως είπατε κι εσείς, όπως ανέφερε ο Γιώργος Καπόπουλος, ένα μελλοντικό Κουρδιστάν, κουρδικό κράτος, θα περάσει από ένα στάδιο εθνογένεσης, άρα θα είναι σουνιτικό αλλά εκοσμικευμένο. Και ως εκοσμικευμένο θα δημιουργεί έναν άξονα που θα ξεκινά από τον Κάφκασο, Αζερβαϊτζάν, Γεωργία, Αρμενία, θα συνεχίσει με το Κουρδιστάν και θα καταλήγει σε μια Συρία, το μέλλον της οποίας είναι
άδειλο κατά τα σχέδια των ΗΠΑ, έχει πάρει μια μορφή μετά την λήξη της πολιορκίας του Χαλεπίου και αυτή η μορφή δηλώνει ότι ο Άσαντ θα βρίσκεται στην προεδρία, στην ηγεσία της χώρας μέχρι νεοτέρας. Αλλά και ο πρόεδρος της Συρίας Άσαντ, ο οποίος είναι αντιαμερικανός και αντιϊσραηλινός, ο μοναδικός Άραβας ηγέτης, ο οποίος δεν έχει συνθηκολογήσει με το Ισραήλ σήμερα, είναι ένας εκκοσμικευμένος ηγέτης. Επομένως, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ αποφασίσουν να σταματήσουν τις προσπάθειες εκτοπισμού του Άσαντ από την ηγεσία της Συρίας, ο Άσαντ θα μπορούσε να αποτελέσει ένα καθοριστικό ρόλο στο παιχνίδι εκκοσμίκευσης και πολιτικού Ισλάμ. Ναι. Εκείνο όμως που χαλάει, επιτρέψτε μου να πω, τα σχέδια των ΗΠΑ και του Ισραήλ είναι αυτός ο τριμερής άξονας, ο οποίος θα γίνει και τετραμερής, μεταξύ Δαμασκού, Τεχεράνης και Μόσχας, ο οποίος λέει ότι η Μόσχα έχει βάλει, επιτρέψτε μου τον όρο, όλα τις τα αυγά στο καλάθι του λεγόμενου Σιητικού Ισλάμ. Ρωσία και Σιήτες είναι σύμμαχοι αυτή τη στιγμή και εδώ και πολλά και πολλές δεκαετίες στην περιοχή, σε αντίθεση με το άλλο ζεύγος συμμάχων στην περιοχή, ΗΠΑ, Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Σουνιτικού Ισλάμ. Η έννοια του αραβικού είναι διαιρεμένη, του φυλετικού δηλαδή στοιχείου, είναι διαιρεμένη μεταξύ των Σιητών Αράβων και Ιρανών και των Σουνιτών Αράβων. Κάτι θέλει να πει ο κ. Υπάρχει ένα κρυφό ειδήλιο, το οποίο το γνωρίζει ο κ. Βενέτης, είναι η υπόγεια συμμαχία Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας. Που είναι κάτι που δεν συμφέρει καμία από τις δύο πλευρές να το δημοσιοποιήσει. Ένα και πού εντοπίζεται αυτή η σχέση? Εντοπίζεται στην ανησυχία που νιώθουν για το Ιράν και οι δύο πλευρές. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, είναι κοινό μυστικό ότι όταν το Ισραήλ σχεδίαζε το πώς θα πάει να βομβαρδίσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, από πού θα παίρνει πάνω? Τη Σαουδική Αραβία. Άρα είχε εξασφαλίσει τη διέλευση, ναι, από ό,τι φαίνεται. Απλά δεν συμφέρει καμία από τις δύο κυβερνήσεις να το δημοσιοποιήσουν και να του δώσουν κάποια δημοσιότητα. Τώρα να πάμε σε ένα, μάλλον να περάσουμε λίγο στην Ευρώπη, ναι, μέσω της Βρετανίας, του Brexit, και να πούμε ότι η Βρετανία, είδαμε ότι αμέσως πήγε η Βρετανή Πρωθυπουργός, η κυρία Μέη, η κυρία Τερέζα Μέη, πήγε, είδε τον Τραμπ, είδε και τον κύριο Ερντογάν, και θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε αυτή την προσέγγιση που έκανε, αλλά και πώς βλέπετε την, κύριε Καπόπουλε, την ιστορία αυτή της Ευρώπης σε σχέση με τη Βρετανία, γιατί ήμουν πρόσφατα στις Βρυξέλλες και άκουγα πολλούς αξιωματούχους και επιτρόπους να μου λένε ότι το έχουμε πάρει απόφαση ότι πρέπει να τελειώνουμε με τη Βρετανία, γιατί μας δημιουργεί προβλήματα διασπαστικά στο υπόλοιπο μέτωπο και από την άλλη μεριά είναι ακόστος 10 δις το χρόνο που επικαλούνται οι Βρετανοί ότι έδιναν, αλλά εμείς θα το αντιμετωπίσουμε, δεν είναι δά και το τεράστιο πρόβλημα για μας. Λίγο αλαζονική μου φαίνεται αυτή η προσέγγιση. Έτσι μου πάνε. Ναι, να αντιμετωπίζεις μια πρώην παγκόσμια δύναμη, πέμπτη οικονομία στον κόσμο σήμερα, που είναι η Μεγάλη Βρετανία, χώρα με πυρηνικά όπλα και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως αντιμετώπιζε στην Ελλάδα του 2010. Δεν έχει περιθώρια η Γερμανία και να θέλει να επιβάλλει τιμωρητική συμπεριφορά στη Βρετανία. Η Βρετανία, όταν κατάλαβε ότι έχει να αντιμετωπίσει ένα τιμωρητικό Brexit από πλευράς Γερμανίας, επέλεξε για προφανείς λόγους κοινής λογικής διαπραγματευτικούς το σκληρό Brexit. Δηλαδή ανέβηκαν οι τόνοι και από τις δύο πλευρές. Αυτό που λέτε, που λένε στις Βρυξέλλες, ότι είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε το κόστος μιας σκληρής αποχώρησης της Βρετανίας, και η Βρετανία είπε εγώ ακόμα περισσότερο. Στο πρόσωπο του Τραμπ τώρα η κυρία Μέη βρήκε μία διεθνή στήριξη. Ελπίζει αυτή, έστω και συγκυριακά, να ξαναποκτήσει υπόσταση η ειδική σχέση ΗΠΑ, η οποία τα τελευταία χρόνια ήταν ανύπαρκτη. Μια ειδική σχέση θέλαν οι Αμερικανοί μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, και αυτή ήταν η Γερμανία. Αν θυμάστε, και ο Κλίντον και ο Μπους πατήρ, όταν είχαν επισκεφθεί τη Γερμανία, είχαν πει να γίνουμε συνεταίροι στην ηγεμονία. Partners in leadership. Αυτή τη στιγμή έχει η Βρετανία, έστω και συγκυριακά, την πιθανότητα να εμβαθύνει τη σχέση της και να μετρήσει και εκτός Ευρώπης για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμάστε ο Ομπάμα που έλεγε τα ανάποδα, ότι βαραίνεται για τις Ηνωμένες Πολιτείες ως σύμμαχος όταν είσαστε μέσα στην Ευρώπη. Τώρα ο Τραμπ λέει όχι, επειδή η Ευρώπη θα διαλυθεί, εγώ επενδύω σε εσάς. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Βενέτη, να προχωρήσω λίγο την κουβέντα. Είδαμε πρόσφατα να συζητιέται και αυτό το θέμα των πολλών ταχυτήτων στην Ευρώπη και να είναι η Ιταλία πρόθυμη
Στη Σύνοδο της Μάλτας νομίζω ότι έγινε αυτή η κουβέντα. Τώρα... Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά δεν έγινε καθαρό τι είναι αυτό το θέμα. Ναι, τι σημαίνει, αυτό ήθελα να ρωτήσω ακριβώς. Ναι. Τι μπορεί να σημαίνει κάτι τέτοιο. Για να ξεκινήσω, κύριο Βαλέντης, και πάμε μετά στον κύριο Κάρτη. Καταρχήν, να πούμε ότι συζητώντας τα ευρωπαϊκά δεδομένα, να πούμε ότι κάνοντας το δικηγόρο της Γερμανίας αυτή τη στιγμή, οι Γερμανοί θα λέγαμε ότι κλήθησαν από τις εξελίξεις και από τις αδυναμίες ενός συστήματος το οποίο αυτοί δεν επέλεξαν μόνο να λειτουργήσει. Και αναφερόμαστε βέβαια στο θέμα της Ευρωζώνης. Δεν ήταν η Γερμανία, ας μου επιτραπεί ο ισχυρισμός, που προσπάθησε και προσπαθεί να θέσει την Ευρωζώνη υπό την πολιτική της κυδαιμονία. Ήταν οι ίδιες αδυναμίες της Ευρωζώνης, οι οποίες έφεραν τη Γερμανία και τις άλλες ισχυρές οικονομίες της Ευρώπης προευθυνών στήριξης της Ευρωζώνης. Επομένως, η Γερμανία ως ισχυρότερη οικονομία στην Ευρωζώνη κλήθηκε να πληρώσει συσσαγωγικά τα σπασμένα αδυναμίες άλλων οικονομιών, οι οποίες δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στα δεδομένα που είχε θέσει η Ευρωζώνη, λόγω, θα λέγαμε, πολιτιστικών και πολιτικών αδυναμιών ή διαφωνιών που είχαν με το σύστημα της Ευρωζώνης. Διότι η Ευρώπη δεν είναι κάτι... Ναι, αλλά μπορεί να βγήκαν από τα μνημόνια οι χώρες οι άλλες, αλλά ξέρουμε ότι αγκομαχούν. Δηλαδή δεν τα περνάνε και πολύ καλά. Ακριβώς, ούτε στην Πορτογαλία, ούτε στην Ισπανία, ούτε στην Ιταλία, αλλά και από ένα σημείο και στη Γαλλία. Και γι' αυτό και το φαινόμενο της Λεπέν βλέπουμε να έχει εξέλιξη που μπορεί να είναι και δραματική για την Ευρώπη στο τέλος. Κύριε Παπαδόπουλε, εάν η Ευρωζώνη λειτουργούσε, πήγαινε ρολόι όπως είχε προγραμματιστεί, η Γερμανία δεν θα είχε κανέναν λόγο τόσο σημαντικό όπως έχει σήμερα να διεκδικεί την πολιτική πατρονία του ευρωζωνικού συστήματος. Αντίθετα, θα συμμετείχε στο μερίδιο που της αναλογούσε, όπως έκανε μέχρι το 2008-2009, και δεν θα υπήρχε ζήτημα. Επομένως, ο πρώτος παράγοντας είναι οι αδυναμίες της Ευρωζώνης. Μπορεί να υπάρχει νομισματική ένωση, αλλά δίχως δημοσιονομική και πολιτική ένωση, αυτό το σύστημα ήταν προδιαγεγραμμένο να αποτύχει. Άρα, από τη στιγμή που υπήρχε αυτή η οπή στη δυναμική του ευρωζωνικού συστήματος, αυτή την οπή κλήθηκε και καλείται να γεμίσει μια ισχυρή δύναμη. Αυτή είναι η Γερμανία. Αυτή είναι μια παράμετρος που, μέσω της οποίας οι Γερμανοί πολιτικοί βλέπουν τα ευρωπαϊκά πράγματα. Η άλλη παράμετρος είναι ότι η Γερμανία αποτελεί την ισχυρότερη οικονομία. Επομένως, σε επίπεδο εσωτερικό, εθνικό, άλλη μια ένδειξη της αδυναμίας του ευρωπαϊκού μοντέλου λόγω της πολιτιστικής ετερότητας που υπάρχει. Ας μην κρυβόμαστε, υπάρχουν τρεις πολιτιστικές ενότητες στην Ευρώπη σήμερα. Μία είναι στη κεντροβόρεια Ευρώπη, η προτεσταντική Ευρώπη. Η άλλη είναι η κεντρονότια δυτική, η λεγόμενη καθολική. Και υπάρχει και η περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, τα Βαλκάνια και η Ανατολική Μεσόγειος, η οποία ταυτίζεται κυρίως με ένα ορθόδοξο, θα λέγαμε, χριστιανορθόδοξο μοντέλο. Σε αυτή τη διαδικασία, αυτοί οι τρεις πολιτιστικοί όροι δομούν τρεις διαφορετικά είδη κοινωνιών, ευρύτερα κοινωνικών συσσωματώσεων, ανάλογα με τα εθνικά κράτη που υπάρχουν βέβαια σε κάθε περιοχή, οι οποίες έχουν διαφορετική αντίληψη και για την οικονομία και για τα δημοσιονομικά. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτές οι αδυναμίες ήρθαν στην επιφάνεια με τις αδυναμίες της Ευρωζώνης, άρρηκτα συνυφασμένες και συνδεδεμένες, και η Γερμανία από την πλευρά του προτεσταντικού Βορρά είναι η ηγεμονική δύναμη και ως ισχυρή και πιο δυναμική οικονομία και σύστημα εφαρμογής της Ευρωζώνης καλείται να εξαργυρώσει, είναι νομοτελειακό αυτό στις διεθνείς σχέσεις και στη διεθνή πολιτική, μια ισχυρή οικονομία πρέπει να εξαργυρώνει πολιτικά την οικονομική της υπεροχή. Εκεί η Γερμανία λοιπόν δείχνει να έχει πρόβλημα με το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα με το οποίο βρίσκεται σε σύγκρουση. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Καπόπουλε, αυτή τη στιγμή είδαμε πάλι στη Μάλτα, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία να είπαν ναι σε ένα ευρωπαϊκό αμυντικό σύστημα. Ναι. Απ' την άλλη μεριά έχουμε εκλογές καθοριστικές στη Γαλλία, στη Γερμανία και στην Ολλανδία. Όλα αυτά συνδέονται με το λοιπόν, πώς συνδέονται όλα αυτά όταν κανείς δεν ξέρει τι μελιγενέστε που λένε. Ο απελπισμένος από τα μαλλιά του πλάν πιάνεται. Τι εννοεί η κυρία Μέρκελ όταν μιλάει για ευρωπαϊκό ταχυτή, τον καταλάβατε. Στην πράξη είναι να βρούμε έναν τρόπο ώστε η Ουγγαρία του κυρίου Όρμπαν, η Πολωνία αυτής της απερίγραπτης κυβέρνησης, η ευρωσκεπτική Τσεχία
να μπορούν να είναι αλακάρτ στην Ευρώπη χωρίς να δημιουργείται η αίσθηση θεσμικά ότι η Ευρώπη είναι διασπασμένη. Δηλαδή, οι χώρες που θέλουν κλειστά σύνορα, οι χώρες που παθαίνουν νευρικό κλονισμό όταν τους πεις να πάρουν νέα πρόσφυγες στη χώρα τους μέσα. Οι χώρες που συμφωνούν μαζί τους να χτίσουμε τείχη για να μην μπαίνουν οι μαυριδεροί πρόσφυγες, αλλά διαφωνούν μεταξύ τους για το αν πρέπει να μπουν και οι Ρώσοι στη Ρωσία. Γιατί η τετράδα του Βίζεγκραντ παθαίνει μια ιστερία με πρόσφυγες που δεν έχουν πατήσει το έδαφος αυτών των χωρών, αλλά η Πολωνία και οι Βαλτικές, αν μπορούσαν, θα κήρυσαν τον πόλεμο στη Ρωσία την άλλη μέρα. Η Ουγγαρία και η Σλοβακία και η Ουγγαρία θέλουν συμβόλαια να υπογράψουν ενεργειακής συνεργασίας και θα ήθελαν να άρουν. Άρα, μιλάμε για μια Ευρώπη πολλαπλών ταχυτήτων, που στην ουσία είναι νομιμοποίηση του θρηματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 σε πάρα πολλά μπλοκ. Δεν έχει καμία σχέση με την Ευρώπη των δύο ταχυτήτων για την οποία μίλησε ο Σόιμπλε το 1994. Σόιμπλε άλλο έλεγε. Ήταν υπέρ της μικρής και της σκληρής Ευρωζώνης. Ο Σόιμπλε ουσιαστικά το 1994 έλεγε ότι δεν χωράει ο Νότος στην Ευρωζώνη. Δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ στριμωγμένη. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχει πεδίο αναδίπλωσης. Θυμόσαστε όλα αυτά τα φοβιστικά που ακούγαμε ότι θα μας διώξουν από την Ευρωζώνη, θα κάνουν μια σκληρή Ευρωζώνη με τις συνεπείς και τις σοβαρές χώρες. Για πιάστε μία-μία τις χώρες της Ευρώπης σήμερα. Η ανάσα της Λεπέν στον αντίπαλό της στη Γαλλία. Ο Πέπε Γκρίλο στην Ιταλία. Μια ετοιμόρροπη κυβέρνηση μειοψηφίας του Λαϊκού Κόμματος στην Ισπανία. Μια Πορτογαλία που βγήκε μένα από το μνημόνιο, αλλά φυτοζωή. Και μια άλλη κατηγορία κρατών που θέλουν να φύγουν για την Ευρώπη για άλλους λόγους, για λόγους μνημονίου. Ολλανδία. Πολιτισμική κρίση ταυτότητας. Μιλάει για ανέξιτο ο κύριος Βίλντερς. Στην Αυστρία, όποτε γίνουν εκλογές, θα έρθει πρώτο το ακροδεξιό κόμμα. Ξέρετε τι της μένει της Γερμανίας να αναδιπλωθεί, αν θέλει να κάνει μια σκληρή Ευρωζώνη χωρίς τις παθογένειες του Νότου? Η Σλοβακία του κυρίου Φίτσο και οι τρεις βαλτικές χώρες. Δεν έχει άλλους. Και η Φιλανδία. Εκεί τελειώνει. Άρα η Γερμανία έχει υπαρξιακό πρόβλημα. Ενώ η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα ήταν μια ευκαιρία για χειραφέτηση και για ανάδειξή της σε μεγάλης δύναμης παγκοσμίως, γιατί είναι γνωστό αυτό που λέμε για τη Γερμανία, πολύ μικρή για τον κόσμο, πολύ μεγάλη για την Ευρώπη. Στην κυριολεξία από το 10 μέχρι σήμερα, έκανε όλη τη δουλειά που θα ήθελα να κάνει η αντίπαλή της στη διεθνή σκηνή. Διέλυσε, συνέθλιψε τις ευρωπαϊκές κοινωνίες του Νότου, έφερε τα ακροδεξιά κόμματα στο παραπέντε της εξουσίας και τώρα υπάρχει μόνο μία ελπίδα. Η εκλογική αριθμητική και οι εξελίξεις εσωτερικές στη Γερμανία να φέρουν πολιτική αλλαγή και να μην έχει γίνει η καταστροφή και το ατύχημα στην Ιταλία και στη Γαλλία. Μια κυβερνητική αλλαγή στη Γερμανία. Άρα θα ζήσουμε ένα 2017 το οποίο θα έχει πολλά πράγματα να συμβούν ή μπορεί να συμβούν κάτι. Ή θα είναι τέλος πάντων με ανησυχίες και με ερωτηματικά. Πάρτε ένα παράδειγμα. Είχαμε το φόβο της Λεπέν και λέγαμε θα έρθει ο Σαρκοζή και θα νικήσει τη Λεπέν. Μετά θα έρθει ο Ζιπέ και θα νικήσει τη Λεπέν. Μετά θα έρθει ο Φιγιόν και θα νικήσει τη Λεπέν. Τώρα θα έρθει ο Μακρόν. Έλα που ο Μακρόν είναι ανεξάρτητος υποψήφιος, δεν έχει δικό του κόμμα και έτσι στις βουλευτικές εκλογές που ακολουθούν την προεδρική στη Γαλλία μπορείτε να δείτε μια πολύ ισχυρή παρουσία βουλευτών του ακροδεξιού εθνικού μετώπου. Όταν πιστεύουμε ότι μπορεί η Γαλλία να είναι ομαλή, να θεωρείται ομαλή ευρωπαϊκή χώρα με μια Λεπέν που θα έχει χάσει με 40-45%, τότε έχουμε χάσει την αίσθηση του μέτρου. Λυπάμαι που το λέω, αλλά όποιον επιχείρησε να ζητήσει μια ελάφρυνση και μια χαλάρωση της λιτότητος, τον συνέθλιψε η Γερμανία. Μάλιστα. Και λυπάμαι που λέω ότι αν θα έρθει η Λεπέν και αν θα έρθει ο Μπέπε Γκρίλο, θα τους έχει φέρει ο κύριος Σόιμπλε. Δεν τους έχει φέρει κανένας άλλος. Τώρα, κύριε Βενέτη, κλείνοντας αυτό το μεγάλο κύκλο που έχουμε κάνει, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πώς βλέπετε γεωπολιτικά τη χώρα μας, γιατί πήγαμε στην αντιπέρα όχθη του Ατλαντικού, ήρθαμε στην Ευρώπη, πήγαμε σε όλη την Ευρώπη. Πώς βλέπετε αυτή τη στιγμή τη χώρα μας σε σχέση με το τεράστιο οικονομικό θέμα που έχει ανοιχτό και την αξιολόγηση να εκκρεμεί, έναν επιθετικό γείτονα ο οποίος καθημερινά βάζει καινούργια θέματα στο τραπέζι, μάλλον
επιδιώκει να δημιουργήσει νέα δεδομένα ανάμεσα στις δύο χώρες. Πώς βλέπετε τη χώρα μας να αντιμετωπίζει όλη αυτή την κατάσταση, η οποία είναι μια κατάσταση έκριθμη, θα έλεγα, και με μια ανασφάλεια και ασάφεια σε όλο τον περίγυρό μας, τον ευρωπαϊκό, αλλά και της αντιπέρας όχθης του Ατλαντικού. Κύριε Παπαδόπουλε, η Ελλάδα βρίσκεται σε κατάσταση παρακμής και ύφεσης, τόσο από πολιτική και οικονομική άποψη, όσο και από άποψη πολιτιστική. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο διεκδικεί μόνο η Ελλάδα. Είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζει όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, της Ευρώπης και του λεγόμενου Δυτικού Μπλοκ. Γιατί? Διότι οι εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών έφεραν στο προσκήνιο της διαχείρισης της ιστορίας τον οικονομικό παράγοντα, το λεγόμενο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την μείωση της ισχύως του πολιτικού κόσμου σε κάθε χώρα. Κοιτάξτε, σε οποιαδήποτε χώρα θέλετε του λεγόμενου Δυτικού κόσμου, να βρείτε μια σημαντική πολιτική προσωπικότητα. Μια προσωπικότητα η οποία θα είναι σε θέση να χαράξει πολιτική, να χτυπήσει το χέρι της στο τραπέζι και να επιβάλλει γνώμη. Δεν υπάρχει. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της ύφεσης της επιρροής του πολιτικού κόσμου διεθνώς μπροστά στην αύξηση της επιρροής του χρηματοπιστωτικού κόσμου. Αυτό όμως επιδεινώνει την κατάσταση που έχει υπάρξει στην Ελλάδα, γιατί ακλώς. Η Ελλάδα έχει, εκτός των άλλων που έχουν και άλλοι Ευρωπαίοι, έχει ένα κακό γείτονα στην περιοχή της και έχει και ένα οικονομικό θέμα, μια θηλιά τεράστια που της έχει αφαιρέσει ένα κομμάτι της ανεξαρτησίας της. Μεγάλο, έτσι δεν είναι? Η Ελλάδα, έχοντας λοιπόν αυτά ως εισαγωγή. Τώρα μιλήστε, κύριε Καποπούλου. Έχοντας λοιπόν αυτά ως εισαγωγή, ο ρόλος της Ελλάδας με τις εγγενείς της αδυναμίες και ιδιαιτερότητες, οι οποίες την καθιστούν ιδιαίτερα αδύναμη σε σχέση με άλλα κράτη, αδυναμίες οι οποίες εξηγούνται ιστορικά, κοινωνιολογικά κλπ., δεν είναι επί της στιγμής να τα αναλύσουμε όλα αυτά λόγω έλλειψης χρόνου. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι η Ελλάδα, ο ελληνικός πολιτικός κόσμος αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους αδυναμίας, δεν είναι σε θέση να δώσει εκείνο το καινούριο στοιχείο που θα χαρακτηρίζεται από συλλογικότητα, αξιοκρατία. Βλέπουμε σχηματισμούς, πολιτικούς κομματικούς, οι οποίοι θα λέγαμε ανακυκλώνονται, οι οποίοι δεν δίνουν εκείνη την προστιθέμενη αξία πλην ελαχίστων εξαιρέσεων σε επίπεδο προσωπικό και όχι κομματικό. Επομένως, ο ελληνικός πολιτικός κόσμος καλείται μέσω της αναδόμησης καταρχήν του χώρου του κέντρου να δομήσει μία επιπλέον συνισταμένη, η οποία θα δώσει απάντηση και θα βγάλει στα προβλήματα της χώρας και θα βγάλει την ελληνική κοινωνία από αυτή την αδράνεια που έχει ενσκύψει σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα. Πολιτική, οικονομική και πολιτιστική. Ναι, κύριε Καπόπουλε, κάτι πήγατε να πείτε, αλλά να προσθέσω κι εγώ. Πείτε μου πώς νιώθετε την Ελλάδα σε όλο αυτό το που περιγράψαμε σε όλη την ώρα της εκπομπής αυτής, γιατί κλείνει και ο χρόνος μας. Ναι. Έτσι πολύ, πολύ συνοπτικά, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με το δίστροπο και απρόβλεπτο γείτονά μας με την Τουρκία, να πω ότι έτσι όπως αντιλαμβάνομαι τη στρατηγική του Ερντογάν, την αντιλαμβάνομαι ότι ό,τι κάνει με την Ελλάδα το συνδέει με την Ευρώπη. Δηλαδή θεωρεί ο Ερντογάν, θεωρεί ότι δεν μπορεί να επιβάλλει, να πιέσει και να επιβάλλει τη δική του ατζέντα ή έστω τροποποίηση ατζέντα στον Πούτιν και στον Τραμπ, ούτε κατά διάνοια. Θεωρεί πιο αδύναμο κρίκο την Ευρώπη. Θεωρεί ότι με τη Γερμανία έχει μια σχέση όπου μπορεί να απαιτήσει πράγματα, γιατί το προσφυγικό θα κρίνει το πολιτικό μέλλον της Μέρκελ. Και όποια χειρονομία κλιμάκωσης έντασης γίνεται στην Ελλάδα, έχει και δεύτερο στόχο το Βερολίνο. Δηλαδή, χάνω κάθε μέτρο και υπεραντιδρώ επειδή ο Άριος Πάγος δεν μου έδωσε πίσω τους 8 Τούρκους στρατιωτικούς. Στέλνω και μια προειδοποίηση στους Γερμανούς δικαστές. Έχουν 40. Έχουν 40. Τι έχει να γίνει. Με το ίδιο θέμα. Ένα. Δύο. Η ποιοτική διαφορά με αυτά που γίνονται στα Ίμια και στο Αιγαίο σε σχέση με το παρελθόν ποια είναι? Ότι ο Ερντογάν έχει πάρει ως υπεργολαβία τη διαχείριση του προσφυγικού. Διαχείριση του προσφυγικού και ένταση στο Αιγαίο και πολύ χειρότερο θερμά επεισόδια στο Αιγαίο είναι ασύμβατα. Άρα νομίζω ότι και κάποιοι άλλοι εκτός από εμάς ανησυχούν μαζί μας όταν βλέπουν όλες αυτές τις τυχοδιωκτικές και προκλητικές ενέργειες στο Αιγαίο. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μία φάση της ελληνοτουρκικής έντασης που γίνεται την ώρα που επιχειρεί να στερεώσει την απόλυτη εξουσία του Ερντογάν και την ώρα που προσπαθεί να μεγιστοποιήσει, να πάρει ό,τι μπορεί να πάρει από την Ευρώπη, δηλαδή από τη Γερμανία. Άρα πρέπει να ανησυχούμε. Πρέπει να ανησυχούμε, αλλά να έχουμε και υπόψη μας ότι σε αυτή τη σύγκρουση δεν είναι η Ελλάδα έρημο καραβάκι στον ωκεανό. Είναι εγγράφεται σε ευρύτερους σχετισμούς. Μάλιστα.
Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τον κύριο Βενέτη και τον κύριο Καπόπουλο, γιατί νομίζω ότι κάναμε μία μεγάλη βόλτα σε όλο τον κόσμο, αλλά σε αυτή τη βόλτα νομίζω ότι είπαμε πολλά πράγματα που νομίζω ότι έδωσαν μία εικόνα στους τηλεθεατές μας για το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο περίγυρός μας, αλλά και ο παράγων που λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία και γενικά οι δυνάμεις που επηρεάζουν τις τύχες όλου του πλανήτη. Και πιστεύω ότι μέσα από αυτή τη συζήτηση μπορούμε να γίνουμε όλοι μας λίγο σοφότεροι, μια και όπως είπα και πρωτήτερα, θεωρώ ότι το να εντρυφούμε μόνο γύρω και να αμφαλοσκοπούμε γύρω από τον εαυτό μας είναι ό,τι πιο κακό μπορούμε να κάνουμε, γιατί πιστεύω, κύριε, ότι το να βλέπεις τι γίνεται γύρω σου σε βοηθάει να κρίνεις καλύτερα για τα του οίκου σου. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ και εσάς που μας παρακολουθήσετε. Να έχετε ένα καλό βράδυ και μια καλύτερη εβδομάδα. We'll be right back.